Μέρα εθνικού πένθους κηρύχθηκε 27 Οκτωβρίου για το θάνατο της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά, η οποία έφυγε από τη ζωή σκορπώντας θλίψη σε όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Η κηδεία της Φώφης Γεννηματά, δημοσία δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία υπουργού, θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο, ενώ η σωρός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η Βουλή διέκοψε για μία εβδομάδα τις εργασίες της στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά, ενώ έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου η ελληνική σημαία κυματίζει με σύστια ως ένδειξη πένθους για τον πρόωρο χαμό της. Βαθιά είναι η οδύνη των συνεργατών και συντρόφων της και ανάμεσα σε αυτούς ανθρώπων που πέραν των πολιτικών και ιδεολογικών του συνέδεαν σχέση ζωής. Όπως η σχέση της με τον Ευρυπίδη Κουγιαδάκη από το Ηράκλειο, ο οποίος ακόμη δεν μπορεί να συγκρατήσει τη θλίψη του για το χαμό της. Πάρα απ' όλα ήταν μάνα, σύντροφος, φίλη, άνθρωπος με τεράστιο ήθος και κύρος. Εγώ την έζησα και στα καλά και στα δύσκολα. Υπήρξαν επί χρόνια σύντροφοι και συνεργάτες με φόντο και την αυτοδιοίκηση. Του συνέδεε βαθιά φιλία και αγάπη. Σήμερα, επιχειρώντας να μιλήσει στο Ράδιο Νέα 84 και το Γιώργο Σαχίνη, για όσα του συνέδεαν, λίγα κατάφερε να πει με λέξεις. Και μόνο οι σιωπές ανάμεσα στα λόγια του έλεγαν περισσότερα. Η ίδια είχε επίγνωση ότι μπορεί να φύγει τόσο γρήγορα. Πιστεύετε? Δεν το μοιραζόταν. Δεν την έβλεπε ποτέ να ανησυχεί, τουλάχιστον δεν μετέδιδε ανησυχία σε κανέναν. Και δεν προσκρίβονταν. Ήταν άτομο με τεράστιο ήθος, τεράστιο κύρος και τεράστια συνέστηση ευθύνης. Το ίδιο σοκαρισμένος και ο βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου, που λίγες ημέρες πριν την είχε συνοδεύσει στην τελευταία της επίσημη εμφάνιση εκτός Αθηνών, που ήταν στο Αρκαλοχώρι δύο μέρες μετά το σεισμό. Δεν είχε καταρχήν κακία, με χαμόγελο αντιμετώπιζε όλους τους ανθρώπους, σε ανθρώπινο επίπεδο, με χαμόγελο. Μάλιστα. Ακόμα και όταν υπήρχαν πράγματα που τις στεναχωρούσαν, έλεγε δεν πειράζει, άστο, πάμε παρακάτω. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ρεθύμνου του Κινήματος Αλλαγής κρατάει στα χέρια του τη φωτογραφία από την τελευταία της επίσκεψη στη βάφτιση του παιδιού του τον περασμένο Ιούλιο. Και ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτός ο χαμογελαστός και δυναμικός άνθρωπος έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα από τη ζωή. Είναι μεγάλη απώλεια για το δημοκρατικό χώρο, για τον πολιτικό χώρο της χώρας μας, που η Φώφη Γεννηματά μας αφήνει τόσο προώρα. Είχα την τύχη να τη γνωρίζω από κοντά. Ήμασταν φίλοι, όπως και για τον πατέρα της έχω να πω ότι ήταν ο μεγάλος μου δάσκαλος, που ως παιδάκι σε ένα γραφείο ταξιδίων στην Αθήνα τους πήγαινα εισιτήρια στην Αγροτική Τράπεζα. Από χθες τα κεντρικά γραφεία του Κινήματος Αλλαγής το κλίμα είναι βαρύ, ενώ επίσημα τουλάχιστον οι όποιες διεργασίες εν ώψη των εσωκομματικών εκλογών φαίνεται ότι έχουν παγώσει. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, εξηγούν στελέχη του κινήματος, που μοιράζονται με συγκίνηση τα τελευταία της λόγια, όπως μαρτυρούν οι στενοί της συνεργάτες, που δεν ήταν άλλα πέρα από την ανάγκη το κίνημα να παραμείνει ενωμένο και οδηγίες προς εκείνους να κρατηθούν εκτός κομματικών αντιπαραθέσεων για την ηγεσία, να δείξουν μέρημνα για τη διαχείριση της καθημερινότητας και κυρίως να προσέχουν να μην διασπαστεί η ενότητα. Στη Βουλή, στη θέση της Φώφης Γεννηματά, εισέρχεται ως πρώτη επιλαχούσα στο νότιο τομέα Αθηνών η Τόνια Αντωνίου.